δεύτερο παιχνίδι της απόψινής ημέρας. Σοβαλέα, Πιστάτσιος. Μπάλα στα χέρια του κυρίου, που μας έλειψε. Τον βλέπουμε συνήθως στα καλοκαίρια. Νίκος Κανούλης, και πάλι εδώ. Δύο παιχνίδια απόψε, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Από τον Μέσο Πιεράκο. Έτσι για τα χέρια λέγανε και φυσικά. Τρανούλης για τρεις, μπάλα στο σίδερο. Τρανούλη θα πάει μέχρι μέσα. Τα κάνει όλα θαυμάσια. Τα χάνε στο τελείωμα. Για να δούμε το καλύτερο. Οι πιστάσεις έχουν μπει στο παρκέ της Όλσταρ Αρένα πάρα πολύ δυνατά. Τρανούλη θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν μεγάλο μάτς. Με πολύ όμορφες φάσεις σαν μυριάλο. Τσιτούρα στη γωνία. Αστοχός. Μπράβο Πιεράκος. Θα πάρει την μπάλα. Ρόζα το σκόρε. Τσιντουράς. Πάνω στον Κοντογιάννη. Δεκάτε ποδάρα για μα τον κύριο με το νούμερο 13. Ο οποίος θα πάρει και πάλι την μπάλα, σιγά που δεν θα το κάνει. Για δύο. Προβάδισμα. Για δύο τελικά. Μάλιστα, πάταγε. Δεύτερο καλάθι για τον Τρανούλη, ο οποίος αργήσει και σε στέλνεται. Ο
Τσούρας. Παραλίγο να κλέψει η άμυνα τα πλή. Τέλος επίδεσης. Πω από την πιο κορυφή αυτή τη φορά. Δέκα έξι. Το προηγούμενο ήταν για τρεις τελικά. Τίποτα δεν είναι ωραίο. Για να δούμε το παπηλίου. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει και το φάουλ. Thank you.
Θα μοιράσει την μπάλα. Μπάλα και την ασίς εδώ. Λουσιάς. Θέλησε να βρει ενώ Λουκ Πάσα τον μουρμούρι. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, πάσα τον Ακόπη. Ανεκόπη, συγγνώμη. Για του Ντούσια ήρθε, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση, όχι. Κολυζάκης, Παπαδόπουλος, λάθος, Ανελόπουλος θα κλέψει. Δέκα, δέκα. Πατήσε ο Δρανούλης, θα το κάνει, ζητάει και φάουλ, όχι του λέει ο ρεφ, μπάλα ακούμπησε, 14-12. Λίγος, πίστα ίσα από την Ηλία, Στραβοπιεράκος. 10 δευτερόλεπτα, Νικολουζάκης. Μπάλα στον Στραβοπιεράκο και πάλι. Ζητάει ο Τρανούλης. Στραβοπιεράκος θα στοχίσει. Το επιθετικό από τον Νικολουζάκη. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Σομαλή πειρατές της Άσιος 14-12. Ένα 6 δευτερό δεκαλέπτου. Παλικαρίσια, στις προσπάθειες που έχουν επαφή, χρησιμοποιεί την τεχνική του κατάρτιση, τη δύναμή του, την εμπειρία του. 14-16, προβάτισμα 2 πόντων και πάλι σε θέση ο Ζητού Πιστάτζιος, μία σου και μία μου, το παιχνίδι. Go!
Ιγκλέσιας. Πάει μέχρι μέσα. Ο Ντάλαρ θα προσθεθεί. Θα πάρει το φάουλ εκείνος και θα την δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Παπαδόπουλος θα δείξει να παίξει με πλάτη, θα γυρίσει, δεν θα τελειώσει την φάση. Για να δούμε το Τζούτσια, όχι το φλυγό. Γωνία, Τρανούλης, αστοχώς τον υπάρχει από αυτό όλα τον Ρόζα. Για να δούμε τον Βιεράκο, θα σκοράρει. Νέο προβάδισμα, 20-19. Στοχίσει ο Παπαγιώργιου. Ρόζας έριξε να βρει τον Εγκούζα. Βάλανε κόπη από τα πόδια του Ταλαρού. Τούσιας, περάσει τον Τρανούλη, αφήσει με το δεξί, 20-21. Τούσιος τώρα να το πει, εξαιρετικό, δεύτερο δεκάλεπτο. Μπράβο Πιεράκος, Ρεγκούζας, κοιτάει από το ρόδο να την δώσει στο ανέδεξη. Στην Αιγεία δεν θα καταφέρει να ξεκρατήσει, του έφυγε από τα χέρια, υπάρχει ζέστη στο κλειστό, έχει ανοιγρωμένα. Σομαλούς, μπαίνουμε σιγά σιγά. Οδηγούμαστε προς τα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Και 55 με την μπάλα στα χέρια του Τούσια. Θα δώσει την μπάλα ο οποίος θα πάρει το φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές.
Βασίλος, Κολυτσάκης, Παπαϊλίου. Θα γίνει το κλέψιμο για να βρει το ρόζο απέναντί του. Θα τελειώσει τη φάση. Κανούλης, θα αποφύγει τον Τάλαρο. Παπαδόπουλος, Κανούλης, Κακές. Κλείσανε. Ο Ρόζας είναι μόνος του. Συγγνώμη, στο μείον ένα. Παγκαιοδίου σε επιθετικό, Λίγκο, Στάλαρος, τέλος της επίθεσης. Η μπάλα δεν άκουψε ποτέ Στεφάνη, δεν ανανεώθηκε. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε.
30-31, νέο προβάδισμα για τους πισάτσες οι οποίοι
4. Είναι 31. Για να έρθει η απάντηση από τους ομαλούς. Διακυρός Ρεγκούζα. Να πετύχει άλλο ένα παλικάρι στο καλάθι. Στα καλάθια που του αρέσουν. Είπαμε που του αρέσει να πηγαίνει στην επαφή. Να οδηγεί τον αντίπαλο του κοντά στο καλάθι. Και να τελειώνει συνήθως τις φάσεις. Πάμε σε ένα time out. 5.41 για το τέλος. 32-33 μπροστά της στάσης. 4-33. Νέο προβάδισμα για τους Σομαλούς. Ζήσιας θα πάρει την εσωτερική. Πάλα στον Κανελόπουλο, θα εξοχίσει μία σου και μία μου. Είναι το παιχνίδι. Θα κλέψει την μπάλα για να δούμε τον Κιντουρά. Θα γυρίσει. Θα τελειώσει την φάση. 37-37 από το νούμερο 33 των Πιστάτσιος. Τον Κιντουρά. Την μπάλα χαμηλά. Ο Λουζάκης. Τίποτα Λεμιρεύ. Πάρα στον Τρανούλη. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Νέα θετικό rebound. Ρόζας κάνει το λάθος. Κίτουρας λίγος για δύο. Μέσα και αυτό νέο προβάδισμα. Παρακολουθούμε μεγάλο παιχνίδι. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Το σκορ στο 37-39. Νέο λάθος. Ξέρετε κάποιος την παίκτη σου θα έχει ακολουθήσει. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Για δύο έκτακτος. Νούμερο 7 των Πιστάτσιος. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει συμπληρώσει τα πεντεμαρικά. Ευθύνω!
Ολυμπιακός. Μισή μπάλα, Τρανούλη για τρεις. Ομυρικές μάχες. Σιτούρας, Μουρμούρη.
49-47. Μια καλή άμυνα και νέο καλάθι. 41-47. Διαχειρώνεται Κούζα, παρακαλώ. Διαφορά στους 6. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Τρέχει το γήπεδο, η μπάλα στο Τρανούλη. Θα τελειώσει τη φάση, θα το κάνει. 43-47. Εκπαιδευμένα σε time out η Βυστάτσιος. 6:55 για το τέλος. Όλα έλλειμμα. Όλο time out. Για πάλι τις οδηγίες 12 να κατέβουν τους δύο πάγκους. Πονηδάκι, συγγνώμη, για δύο θα εξορτήσει. Πολύ κρίσιμο καλάθι, 43-49, το πρώτο της ομάδας του μετά από 3,5 λεπτά αγώνα. Ρεπούζας, Παπαϊλίου, θα πάρει την εσωτερική, θα γίνει το λάθος. Η μπάλα στα χέρια του Φλίγκου και από τη Σορτήσια. Για να δούμε την μονομαχία με τον Ρόζα. Πάω τα σφυρίξει ο Ρεφ. Σύσκες θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων πολλών. Η άμυνα θα βγει. Για να το μετωπίσια που θα πάρει το φάουλ από τον Παπαϊλιού. Πάμε σε ένα time out.
λοιπόν 4.35 για το τέλος του παιχνιδιού, 44-53. Στείλει το παιχνίδι για πρώτη φορά στους 11. Κρατήσει ζωντανή την ομάδα του, 46-55. Μπίσκας. Αρελόπουλος. Σοκίση, λίγο στο εξωτικό. Κάλαρο. Σοκίση και εκείνος, Παπαϊλιού. Θα προσπαθήσει να τρέξει στο γήπεδο, θα το κάνει, θα δώσει στο Ρόζα, πολύ όμορφη ομαδική συνεργασία, 48-55. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Είναι τέτοιος ο τρόπος που αγωνίζονται δύο ομάδες που τα πάντα είναι ανοιχτά. Ανελόπουλος. Άστοχος, γραφούζα στο rebound, από τίσο Δρανούλη θα χρειαστεί ένα μεγάλο καλάθι. Θα προσπαθήσει να πάει προς τα μέσα, θα τον κλείσει ο Κανελόπουλος. Γραφούζας για τρεις. Ναι, 51-55 με ταμπλό παρακαλώ. Πάμε γρήγορα σε ένα time out, 2:17 για το τέλος. Λοιπόν, όλα έτοιμα για τα τελευταία 2:17, 51-55. Στο σύν 4 Κιστάτσιος βρέθηκαν και στο σύν 11. Τέσσερα ψάρι στο Μαλί. Σιντουράς. Λούσιας. Προσωπική ενέργεια από το νούμερο 99, τον Πιστάτσιος. Στείλει το παιχνίδι στις 6. Η δικαίωμα και για μία βολή. Το οποίο αναφώνησε προς την υπόλοιπη ομάδα, πήγε κατευθείαν. Είχαμε το κόψιμο της Τσίτρωνα, δημιουργήθηκε χώρος, μεταλλεύτηκε τα γρήγορα από πόδια για να δημιουργήσει καλά την ώρα σοφαλή. Δεν θα έρθει. 1:46. Ζητάει το σκριν τώρα, όχι. Δεν το Τσίτουρα να ανέβει, πάρει την μπάλα. Οι δυο τους, τον Κανελόπουλο, μάλιστα. Οι πιο κρίσιμες τελευταίες δύο επιθέσεις. Οι Πιστάτσιος παίξαν υποδηματικά. Στο 100% τους βγήκαν οι επιθέσεις. Κάνει συγκέντρωση, υπομονή, καθαρό μυαλό. Δρανούλης θα εκβιάσει την προσπάθεια, θα προσπαθήσει. Πιστεύω ότι είναι
κοντά στη λύση. Τα 7 δευτερόλεπτα. Δεκούσας για 3. Δεν θα βρει. Πισάτσιος θα πάρουνε την νίκη. Δύο ομάδες να προσφέραν ένα άκρο συναρπαστικό παιχνίδι. Στους συγχαρητήρια φυσικά στους διοικητές, αλλά και στους ομαλούς. Λούτσιας για 3. Άστοχος. Ο Φλούκος επιθετικό. Μπάλα στα χέρια του Τρανούλη και κάπου εδώ τα πάντα θα τελειώσουν. Πιστάτσιος θα πάρουν την νίκη. Τελικό σκορ 51-59.